όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος και η κυρία Πρόεδρος, εγώ εστιάζω στην ποιότητα ζωής, τάσεις και προκλήσεις. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει γίνει με τη συνεργασία της ΕΛΟΚ και ευχαριστώ τον κύριο Καπιτανάκη και την κυρία Νομικού που συντόνισαν, ενέπνευσαν και έδωσαν τη μεγάλη όθηση σε αυτή την έρευνα που θα σας παρουσιάσω τώρα. Είναι μια προκατακτική έρευνα και κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα τα οποία παίρνουμε και όπως λένε στα σύγχρονα ελληνικά, the show goes on και πολύ σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες δημοσιεύσεις. Εστιάζοντας λοιπόν στην ποιότητα, έχουμε τάσεις και προκλήσεις. Θα σας παρουσιάσω την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών όπως τη μετρήσαμε, γιατί δώσ' μη γαν στο και τα πάνθ μετρήσω. Έχουμε μία προσέγγιση για τη μέτρηση της ποιότητας της ζωής με δύο εργαλεία. Θα τα συζητήσουμε. Το ένα είναι εξειδικευμένο για τον καρκίνο και το άλλο είναι γενικευμένο. Θα δούμε την ικανοποίηση και θα τελειώσω με κάποιες αναφορές στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Για όσους ενδιαφέρονται για τις ανισότητες, να υπογραμμίσω ότι ακριβώς πριν 5 μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ήμασταν με την κυρία Στέλλα Κυριακίδη στη Μάλτα, όπου συζητήσαμε ακριβώς το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και κατά πόσο οι ανισότητες αυτές είναι απλώς αυτά που έλεγε και ο William Shakespeare, words, 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 my lords, ή είναι actions, πράξεις. Το θέμα μας δεν είναι βέβαια αυτό σήμερα, θα επιτρέψετε να συνεχίσω. Αρχίζω με κάποια ενδεικτικά στοιχεία, ο επιπολασμός της νόσου, 19,5 εκατομμύρια περιπτώσεις έχουμε ετησίως παγκοσμίως το 2020, από τα 19,5 τα μισά, τα 20 εκατομμύρια είναι θάνατοι. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει σε αυτά τα ποσοστά το 20%, το 22% των περιπτώσεων και το 19% των θανάτων. Και ενώ αντιπροσωπεύει τα ποσοστά αυτά το 23% και το 20% περίπου, να αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη, που συμμετέχει η Ευρώπη στον παγκόσμιο πληθυσμό, είναι 9,5%. Από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2023 που βλέπετε, για να έχουμε και μια εισαγωγή σε αυτά τα θέματα, έχουμε τις επιπτώσεις και τους θανάτους. Το μπλε, όπως βλέπετε, είναι οι επιπτώσεις και το δείκτης επιπτώσεων και το κόκκινο είναι οι θάνατοι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ποιότητα. Η δομή της παρουσίασης είναι αυτή την ανέφερα. Μίλησα για τον επιπολασμό που ακριβώς γύρω στα 19 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις, 10 εκατομμύρια θάνατοι. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 23% των περιπτώσεων και ένα 20% περίπου των θανάτων, ενώ ο πληθυσμός της αντιπροσωπεύει μόνο το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι κύριες κατηγορίες, έτσι βέβαια εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, αλλά για να μπούμε ακριβώς στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και μετά, η επίπτωση μεγαλύτερη είναι στο μαστό, παχαίους εντέρου, πνεύμονα και προστάτη, ενώ στην κνησιμότητα είναι στο πνεύμονα, παχύ έντερο και μαστός. Εδώ βλέπουμε αμέσως ότι υπάρχουν μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες ανάμεσα στο νότο και στο βορρά και ανάμεσα στις περιφέρειες, εδώ είναι για τον καρκίνο του προστάτη. Βλέπουμε ακριβώς ότι τις διαφορές τις μεγάλες που υπάρχουν στον επιπολασμό παγκοσμίως, 11,7 μαστός, 12 περίπου πνεύμονας και παχύ έντερο και τους δείκτες που υπάρχουν, 18%, το είπαμε, περισσότεροι θάνατοι από πνεύμονα, παχαίος εντέρου και σηκώτη. Ποιοι είναι οι παράγοντες? Οι παράγοντες είναι η χρήση καπνού, η Ελλάδα κυρίως με το πνεύμονα που σχεδιάζεται, η περιορισμένη σωματική άσκηση, η διατροφή, οι μη ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και τα προβλήματα με την αργοπυρωμένη διάγνωση. Και ο κ. Πισάκας έθεσε πάρα πολύ καλά πόσο οι μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες υπήρχαν πρωτήτερα και η μελέτη του κυρίου Βοζίκη τα ανέδειξε αυτά τα θέματα. Ποια είναι τα εμπόδια και πώς εμείς σχεδιάσαμε όλη αυτή τη φιλοσοφία την οποία θα μετρήσουμε μετά? Αυξημένος πόνος και δυσφορία. Το μετρήσαμε και θα το δείξουμε. Βαριές παρενέργειες, εξάντληση λόγω αναμονής και διαδικασιών και ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις, τις οποίες θα δούμε
πόσο επηρεάζουν τους καρκίνους. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που συνδέονται και με τη συμμόρφωση, με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατανόηση των γιατρών να δίνουν γραπτές οδηγίες. Όπως ξέρετε, το adherence ανέρχεται γύρω στο 50-55%. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μελέτη πάνω σε αυτό. Και το μεγάλο πρόβλημα εδώ ήταν η έλλειψη γραπτών οδηγιών. Και βέβαια η απουσία προσυμπτωματικού ελέγχου, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα. Άλλοι παράγοντες, παχυσαρκία, χαμηλό εισόδημα και διάφορες χημειοθεραπείες και παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες, οι οποίες είναι περισσότερο τα κλινικά θέματα. Πώς εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε την ποιότητα ζωής και σε ποιες διαστάσεις και ποια είναι η συμβολή η δική μας. Η συμβολή η δική μας είναι να μετρήσουμε τη φυσική κατάσταση, την ψυχολογική κατάσταση και την κοινωνική κατάσταση και να βγάλουμε δείκτες για αυτά τα πράγματα. Να δούμε πόσο υπάρχουν διαφορές στους δείκτες αυτούς ανάμεσα στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες και πώς θα τα μετρήσουμε αυτά παίρνοντας τη σωματική διάσταση, την ψυχολογική, τη γνωστική, την κοινωνική και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Καλά, θα μου πείτε, υπάρχουν δείκτες σε όλα αυτά? Η απάντηση είναι please stay with us. Και βέβαια υπάρχουν και θα σας τη δείξω. Και από εδώ και πέρα λυπάμαι πολύ και ζητώ και από την κυρία Πρόεδρο και από τον κύριο Πρόεδρο και Μιχάλη μου και η κυρία Κλουζή, αρχίζει το τεχνικό κομμάτι από εδώ και πέρα. Αλλά εμείς από το μετερίζει το δικό μας, η δικιά μου παρουσίαση δεν θα είναι τόσο γλαφυρή και τεκμηριωμένη και policy oriented. Θα είναι λίγο στο academia, αλλά χρειάζεται και αυτό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήσαμε δύο εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι το EQ5D, στο οποίο η ταπεινότης μου το υποστηρίζω και όποιος θέλει από τους ακροατές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το έχουμε σταθμίσει, η ταπεινότης μου το χρησιμοποιεί εδώ και 25 χρόνια. Και τώρα για πρώτη φορά έχουμε αναλάβει να κάνουμε τα tariffs στην Ελλάδα, να βγάλουμε στάθμιση για την Ελλάδα δηλαδή. Αυτό είναι ένα γενικό εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς οι καρκινοπαθείς συγκρίνονται με το υπόλοιπο πληθυσμό. Και εδώ ένα εξειδικευμένο εργαλείο που είναι αυτό που βλέπετε, το ERTCQR, το C30, που έχει 30 ερωτήσεις και οι 30 ερωτήσεις είναι πιο ευαίσθητες για συγκεκριμένες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια πρώτη ανάλυση, κάθε κουκίδα είναι ένας από τους 400 ασθενείς τους οποίους είδαμε. Βλέπουμε ποια είναι η σύγκριση και κατά πόσο τα δύο εργαλεία μετρούν, δηλαδή αυτό λέγεται εσωτερική αξιολόγηση των εργαλείων. Βλέπουμε ότι τόσο το EQ5D που είδαμε και παίρνει τιμές από 0 έως 1 και είναι αυτό που λέγεται δείκτης ωφελημότητας υγείας, το Health Utility Indicator, όπου 5 διαστάσεις έρχονται σε μία διάσταση και ο Global QLQ, τον οποίο θα δούμε και παίρνει τη μέση από 0% 0 επιδείνωση 100 άριστη κατάσταση, όπου οι 30 ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν συναρμολογούνται και συναθρίζονται με ένα εσωτερικό αλγόριθμο σε μία και μοναδική αποτίμηση. Άρα έχουμε μία γενική αποτίμηση της ποιότητας ζωής με δύο εργαλεία, ένα γενικευμένο στον κάθετο άξονα και ένα εξειδικευμένο στον οριζόντιο. Εντάξει, δημοσιεύσεις υπάρχουν πολλές. Πάμε να δείξουμε πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα των μελετών. Η πρώτη μελέτη την οποία κάνουμε είναι διάσταση για την ποιότητα ζωής. Το εφαρμόζουμε εδώ και 30 χρόνια σε 200 χώρες και οι διαστάσεις τις οποίες μετράμε, όπως τις είπαμε προηγουμένως, ότι αυτά τα οποία πρέπει να δούμε, τη φυσική κατάσταση, την ψυχολογική και την κοινωνική, μετριώνται αυτά και βέβαια μετριώνται πώς θα μετρούμε άγχος, κατάθλιψη, κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνήθειες δραστηριότητες και πόνος, δυσφορία, όπου όλες αυτές οι διαστάσεις συναθρίζονται, όπως είπαμε, με κάποιο αλγόριθμο σε 0 έως 1. Κοιτάζοντας αυτές τις διαστάσεις για τους καρκινοπαθείς, λέμε ποιες είναι οι πιο ευαίσθητες διαστάσεις, σε ποια από τις διαστάσεις αυτές οι καρκινοπαθείς σκοράρουν ψηλά.
Και εδώ βλέπουμε τις πρώτες πέντε, είπαμε, οι κύριες κατηγορίες, η κινητικότητα. Εδώ αυτοί που λένε με σοβαρά προβλήματα και υψηλά προβλήματα, μόλις το 6,7 δηλώνει σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά την αυτοεξυπηρέτηση, το μεγαλύτερο ποσοστό, το 86%, το 90% δηλαδή, λέει μπορώ και αυτοεξυπηρετούμε. Όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες, που είναι η κοινωνική συμμετοχή, βλέπουμε ότι εκεί ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Είναι γύρω στο 8% που βλέπετε ότι δηλώνει κάποια προβλήματα και τα μέτρια προβλήματα φτάνουν πάνω από το 25%. Πόνος δυσφορία είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι έχει μια μεγαλύτερη ποσόστοση. Αλλά ποια είναι η διάσταση από τις πέντε διαστάσεις που σκοράρει ψηλά και ακριβώς αντιπροσωπεύει το κρυφό κομμάτι του παγόβουνου, είναι το άγχος κατάθλιψη. Και στο άγχος κατάθλιψη βλέπετε εδώ ότι το 20% δηλώνει πολύ υψηλά ποσοστά άγχους κατάθλιψης, σοβαρά προβλήματα και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, ενώ ένα 26% δηλώνει, δηλαδή ένα 40% δηλώνει υψηλά προβλήματα άγχους κατάθλιψης. Και εδώ είναι ακριβώς η διάσταση που αυτό το οποίο λέμε το ζήσα και εγώ με τον αδερφό μου, ο οποίος πρόσφατα νοσηλεύτηκε και ευχαριστώ όλους τους γιατρούς για τη συνεισφορά τους. Τώρα πάει καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Η ένταση, η άρνηση, η απάρνηση από τη συνέχεια στη ζωή, ότι τι είναι το αύριο, η αβεβαιότητα και όλα αυτά που συνατρίζονται στο άγχος και κατάθλιψη είναι μια εντυπωσιακή διάσταση στην οποία αξίζει να συζητήσουμε. Από όλες τις διαστάσεις εδώ τις οποίες βλέπετε, η αυτοεξυπηρέτηση τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, στην κοινωνικότητα, στην κινητικότητα πάρα πολύ καλά. Τα προβλήματα, όπως αναφέρθηκαν, υπάρχουν κατά σειρά προτεραιότητας. Πρώτος το άγχος κατάθλιψη, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, πόνος, δυσφορία και μετά είναι οι άλλες κατηγορίες. Και πάμε στο άλλο εργαλείο, που είναι η ποιότητα ζωής στον καρκίνο, που είναι το ERTC για το Quality of Life, που είναι συγκεκριμένα για τον καρκίνο. Εδώ βλέπετε τις ερωτήσεις, έχει σταθμιστεί και όλα αυτά τα αφήνω τα τεχνικά και για την Ελλάδα. Εδώ είναι οι 30 διαστάσεις που βλέπετε και ερχόμαστε στα αποτελέσματα, όπου οι 30 διαστάσεις αυτές συναθρίζονται σε αυτές τις διαστάσεις τις οποίες βλέπετε. Και εδώ τώρα στο ειδικό εργαλείο, στο ειδικό εργαλείο που από τις 30 ερωτήσεις καταλήγουμε σε αυτές τις επιμέρους ερωτήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, η εσωτερική συνέπεια με τη φυσική λειτουργία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην κλίμακα 0-100, κατά μέσο όρο βλέπετε ότι σκοράρουν στο 70. Το ίδιο και στη γενική ανταπόκριση, το ίδιο και στην κοινωνική ζωή, το ίδιο και στα συναισθήματα. Όσον αφορά όμως την κόπωση, ο πόνος τον οποίο είχαμε βγάλει προηγουμένως, ναυτία, εμετός, δύσπνοια, αϊπνία, όρεξη, δυσκυλιότητα και διάρρεια, για εσάς βέβαια τους γιατρούς είναι κάποια θέματα τα οποία θέλετε και βέβαια τα ξέρουμε αυτά. Τι, κομίζεις γλαύκαστας Αθήνας? Όχι, είναι η διαφορά στη μετρησιμότητα και στην ανταπόκριση, ότι το πόσο το εργαλείο αυτό δείχνει τη δυνατότητα παρέμβασης και πώς αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Πισάκας αργότερα, η οποιοδήποτε διαπραγμάτευση με τον ΕΟΠΗ ή οποιοδήποτε άλλο, πώς μπορούν να υποστηριχθούν συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, ώστε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Άρα, ναυτία, εμετός, αϊπνίες, διάρρεια, δυσκυλιότητα και ούτω καθεξής είναι σε αυτά τα οποία θα πρέπει κανείς να βελτιώσει και να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ο μέσος δείκτης ο συνολικός είναι στο 67, για το σύνολο του πληθυσμού είναι γύρω στο 87, άρα χάνουν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Και από την πρώτη, ξέρετε, μελέτη την οποία κάναμε, ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στο συνολικό δείκτη αυτό που βλέπετε. Η οικονομική κατάσταση, στατιστικά σημαντική, όσο καλύτερη είναι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, τόσο μεγαλύτερο και μεγαλύτερη είναι η ποιότητα ζωής. Η μη μεταστατική νόσος, που είναι επίσης στατιστικά σημαντική, και τώρα ακριβώς δουλεύουμε πάνω στην ποιότητα ζωής σε όλο το φάσμα των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, σε μεταστατικό και μη μεταστατικό καρκίνο. Σε αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται, η ανεργία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εδώ βλέπει κανείς τις παρεμβάσεις τις οποίες έλεγε και ο κ. Πισάκας και θα πούνε και άλλοι
συνάδελφοι, ότι δεν είναι μόνο το κλινικό κομμάτι, αλλά είναι η εργασία. Είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, πολύ σημαντική αναφορά προς τους γιατρούς, αλλά και προς τους ασθενείς, που θα πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να διαβάζεις βιβλία, αλλά να δίνεις τα βιβλία να τα διαβάζεις και να λες μετά από το βιβλίο αυτό, κύριε Πισάκα, πόσα papers έφερε στο τραπέζι απάνω. Αυτό λέμε και στους φοιτητές μας. Το φύλλο βέβαια δεν είναι τόσο σημαντικό. Πάμε στις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις. Η πρώτη ανισότητα που βλέπετε εδώ πέρα της ποιότητας ζωής είναι με την οικονομική κατάσταση. Και βλέπετε κατά πόσο μπορεί κανείς να επιτρέψει διαφορές από το 0,48 μέχρι το 40, δηλαδή ποσοστιαίες διπλάσιες διαφορές στην ποιότητα ζωής. Τώρα μιλάμε κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες σε όρους ποιότητας ζωής. Και μία παρέθεση, επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω εδώ. Όσοι ενδιαφέρονται, αυτή τη στιγμή, πριν μια εβδομάδα, βγήκε ένα ειδικό αφιέρωμα για τις ανισότητες στην ποιότητα ζωής, Health Related Quality of Life Inequalities, στο Frontiers, το περιοδικό Frontiers in Public Health, Health Economics. Και επιτρέψτε μου με όλη την ταπεινότητα να αναφέρω ότι η ταπεινότητα μου ήταν συντονιστής σε αυτή την προσπάθεια και έχουμε 12 άρθρα τα οποία είναι καταπληκτικά και η όλη η εστίαση είναι στην ποιότητα ζωής και πώς μετράμε με ευαίσθητα εργαλεία πια τις ανισότητες στην Ευρώπη. Εδώ είναι ενδιαφέρον να δείτε κανείς την εσωτερική συνέπεια. Εδώ είναι το EQ5D που βλέπετε, που δείχνει τις πολύ μεγάλες διαφορές. Και με το εξειδικευμένο εργαλείο, το οποίο είναι για την μέτρηση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, βλέπετε εξίσου σημαντικές και ίσως σημαντικότερες διαφορές. Το ίδιο φαίνεται και με την εκπαίδευση. Άρα, κανείς όταν ερωτηθεί πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανισότητες με περισσότερη θεραπεία. Ναι, είχε δίκιο, πολύ δίκιο ο κ. Πισάκας στον αγώνα και στην προσπάθεια που κάνει, όπως και οι άλλοι συνεδριετημόνες αυτής της συνάντησης. Αλλά όμως θα πρέπει να δούμε πώς και άλλες κοινωνικές παράμετροι, που είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση, το adherence που μπορεί να παρέμβει κανείς. Γιατί οι ανισότητες λόγω εκπαίδευσης είναι πολύ μεγαλύτερες. Το ίδιο βλέπετε και με το άλλο εργαλείο εδώ. Και οι ανισότητες σε σχέση, προσέξτε τώρα, με την αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας, πολύ κακή και αρίστη κατάσταση, βλέπετε ότι οι ασθενείς με καρκίνο, δύο πράγματα εδώ, πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Στην κλίμακα 0 έως 1 είναι 58 μονάδες πάνω από το μισό. Και βλέπουμε το ένα σημείο είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 27 με 85, τεράστιες διαφορές σε όρους ποιότητας ζωής στους καρκινοπαθείς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η διακύμανση, γι' αυτό μας δίνει τα καλά, ότι αυτοί που έχουν πολύ κακή κατάσταση ποιότητας ζωής και πολύ κακή υγεία, πόσο μεγάλη διαφοροποίηση έχουν. Ενώ στις υψηλές καταστάσεις που έχουν καλή υγεία, τα αποτελέσματα είναι περισσότερο ρόμπαστο, όπως λέμε, με πολύ μικρή διακύμανση, όπως βλέπετε εδώ. Άρα, οι μεγάλες ανισότητες είναι, όπως λέμε στα σύγχρονα ελληνικά, between και within, δηλαδή ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανισότητα, αλλά και στη μεγάλη φτώχεια της υγείας υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα, όπως παρουσιάζεται εδώ. Το ίδιο το βλέπουμε βέβαια και με το πιο εξειδικευμένο εργαλείο, που επαναλαμβάνονται τα αποτελέσματα. Και πάλι οι ανισότητες σε σχέση με την κλίμακα υγείας, που 0 θάνατος, 100 άριστη υγεία, βλέπουμε οι διαφορές είναι τριπλάσιες οι ανισότητες, από 0,28 στο 95, που βλέπετε πόσο και πώς πάλι βλέπετε τις μεγάλες ανισότητες στη διακύμανση, between και within. Ανισότητες ως προς την ηλικία, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχει χαμηλότερη ποιότητα ζωής στους ηλικιωμένους, αλλά παραμένει. Είναι σημαντική η μείωση, βέβαια, από όσο περνάμε από τα 45 και μετά. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τις ανισότητες όσον αφορά και την ποιότητα ζωής σε διαφορετικές κατηγορίες καρκίνων. Κυρία Πρόεδρε, του αίματος βλέπετε ότι παρουσιάζουν πολύ 77 την υψηλότερη ποιότητα ζωής, αυτοαναφερόμενη, έτσι, και είχαμε αρκετό κόσμο που δήλωσε με καρκίνο του αίματος και με τη δική σας παρέμβαση και του κυρίου Νικολάου και των λοιπόν συνετοιμόνων, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση να έχουμε μεγαλύτερα δείγματα και να σας δώσουμε τα εργαλεία να τα εφαρμόσουν και
οι ειδικευόμενοι και Θα διδακτορικά και... ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι νοσήματα ήταν αυτά, βέβαια, από τα αιματολογικά, αλλά θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Με πιάσατε στη γωνία και σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εδώ φανταστείτε στους 400 ασθενείς πόσο ηρωική ήταν η διάκριση που κάναμε στις κατηγορίες αυτές. Αίμα, μαστό, γυναική αναπαραγωγή και πνεύμονας. Εδώ επίσης, χρειάζεται... κύριε Φαντόπουλε, χίλια συγγνώμη, αλλά και για τη δική μας ποιότητα υγείας, για να μην στρεσαριζόμαστε, λίγο να συντομεύουμε στο χρόνο, έτσι. Ναι. Το δυσάρεστο το ρόλο του Προέδρου και μας πιάνει στρες, αλλά η ποιότητά μας. Δέχτηκα το μαστίγιό σας στην πρώτη καμουσικιά και προσαρμόζομαι. Λοιπόν, ικανοποίηση από τη ζωή. Εδώ πέρα τα αποτελέσματα αυτά, ξέρετε, δεν είναι τώρα να διαβαστούν γραμμές, κακό, νούμερα. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος Πρόεδρος. Πρόσβαση, βλέπετε τις διαφορές στην πρόσβαση, οι οποίες είναι ικανοποιητική η πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι κυρίως στα γυναικεία προβλήματα, βλέπετε εδώ χαμηλό. Αυτά τι δείχνουν, τις συγκεκριμένες διαστάσεις προς τη σεξουαλική ζωή, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προς την κοινωνική ένταξη. Βλέπετε ότι στην κοινωνική ένταξη λίγος πολύ είναι οι ίδιες διαστάσεις και η ικανοποίηση από τη θεραπεία σε πολύ ψηλά επίπεδα, που είναι και η απάντηση που μπορείτε να διαπραγματευτείτε, κύριε Πρόεδρε, αυτά και με τα RRF και με τις επόμενες κινήσεις που μπορεί να κάνει ο κλάδος προς το Υπουργείο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορά, όπως είπαμε, με τα σαντικό και μη σαντικό καρκίνο. Και μέσα στο λεπτό τέλειωσα, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Thank you.